Λοιπόν, συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το θέμα της λειτουργίας του Συμβουλίου Αποφυλάκησης σε Παδία. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Στην ουσία, έχει μειωθεί ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων για αποφυλάκηση κρατουμένων και πρέπει να πούμε ότι αυτό οφείλεται πρώτα στο γεγονός ότι λόγω του κορονοϊού είχαν αποφυλακιστεί αρκετοί που κρατούμενοι, οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν αιτητές στο Συμβούλιο, όπως και το γεγονός ότι το Συμβούλιο πλέον συνεδριάζει συχνότερα. Για μας έχουν προκύψει διάφορα θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η ανάγκη βελτίωσης των στεγαστικών συνθηκών των γραφείων του Συμβουλίου, όπως και η περαιτέρω στελέχωση. Όταν υπάρχει μόνο ένας γραμματιακός λειτουργός, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να ετοιμάζει τις υποθέσεις για να φτάνουν στο Συμβούλιο. Είναι δύσκολο να κρατά και τα πρακτικά και να κάνει και την αποστενογράφηση. Έχει ζητηθεί το σύστημα της στενοτύπησης και δυστυχώς δεν έχει εγκριθεί. Επίσης, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιωθούν και να αναμορφωθούν τα κριτήρια σε σχέση με τη λειτουργία του θεσμού των επιτηρητών. Υπάρχουν οι επιτηρητές που παρακολουθούν τους αποφυλακιστέντες. Υπάρχει ανάγκη να δούμε αυτά τα κριτήρια και θα πρέπει το συντομότερο σε συνεργασία με το Συμβούλιο να δούμε με ποιον τρόπο προχωρούμε. Υπάρχει ανάγκη δαπανών σε σχέση με την προσβασιμότητα και την διάθεση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για την ετοιμασία εκθέσεων. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο από αρκετών καιρών οδηγούσε στη μεγάλη καθυστέρηση στην προώθηση αιτήσεων στο Συμβούλιο. Και ένα θέμα το οποίο είχαμε διαπιστώσει σήμερα, που προβλέπεται βέβαια στην νομοθεσία, είναι ότι η έκθεση του Συμβουλίου Αποφυλάκησης κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Βουλής. Έτσι, αυτήν την έκθεση δεν είχαμε τη δυνατότητα να τη δούμε. Ετοιμάστηκε το Σεπτέμβριο και υποβλήθηκε. Οπότε θα δούμε με ποιον τρόπο είτε να τροποποιηθεί η νομοθεσία ή τέλος πάντων να φτάνει κοντά μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και τα στοιχεία να μην μας τα λένε έτσι προφορικά και να πρέπει να γράφουμε, αλλά να μπορούμε πραγματικά να αξιολογήσουμε το έργο του Συμβουλίου Αποφυλάκησης σε Παδία. Και έχουμε μια ερώτηση. Δηλαδή, αποφυλακίσουμε κάποιον Παδία, αλλά δεν υπάρχουν επιτηρητές ώστε να τον ελέγχουν για τη συμπεριφορά του, για να... Όχι, υπάρχουν επιτηρητές, απλά πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο, ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι τα προσόντα όπου κάποιος θα μπορούσε να μπει στη λίστα των επιτηρητών. Σήμερα ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές στο να ασκήσουν αυτόν τον ρόλο. Όπως και να υποπτεύουν τους επιτηρητές, μια άλλη διάσταση. Οπότε θα δούμε από κοντά αυτά τα κριτήρια και να καταλήξουμε. Είτε σε δικές μας εισηγήσεις, είναι και διαπιστώσεις του ιδίου του Συμβουλίου και της Προέδρου του. Οπότε θα φανεί στην πορεία με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί για να μην μένουν απλά διαπιστώσεις.